Αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να σας δίνει υγεία, δύναμη και πλούσιο το φωτισμό στην ψυχή σας και στο μυαλό. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου με τις ευχές των καλών μας κληρικών που σήμερα μαζί τελέσαμε τον αγιασμό αυτό, να είναι πραγματικά μια αγιασμένη χρονιά και να εκπληρωθούν όλα όσα έχετε στην ευγενική σας καρδιά. Ευχόμαστε πραγματικά στο τέλος της χρονιάς να έχετε κατορθώσει όλα όσα ονειρεύεστε και ακόμα περισσότερα αυτή τη στιγμή και κατά τη διάρκεια της αρχής της χρονιάς αυτής. Εύχομαι επίσης στους καλούς μου εκπαιδευτικούς, στους ήρωες αυτούς της εκπαιδεύσεως και της πατρίδος μας, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, υπομονή, ενίσχυση και πλούσιο το φωτισμό του, ώστε να μπορούν να δίδουν σε εσάς όλα όσα έχουν στην καρδιά τους και την δεξιοτεχνία τους. Πραγματικά οι καθηγητές σας είναι εξαιρετικοί. Είναι από τους καλύτερους που έχει η περιοχή μας, η Δυτικής Μακεδονίας, να μην πω ολόκληρης της Ελλάδος. Αν μπορέσετε και λάβετε μέσα σας αυτά που γνωρίζουν, πραγματικά θα γίνετε καλύτεροι από όλους εμάς που σήμερα βρισκόμαστε απέναντί σας. Το οποίο και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καλή αρχή. Μια καινούρια χρονιά ξεκινά σε αυτό το όμορφο κτίριο του Μουσικού Σχολείου. Ένα κτίριο το οποίο πολύ φροντίζει ο Δήμος και άλλο τόσο όμως φροντίζει η οικογένεια Παπα-Νικολάου, την οποία πάντα είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστούμε για ένα έργο, για ένα σχολείο για το οποίο είμαστε υπερήφανοι εδώ. Και για το οικοδόμημα, αλλά και για το περιεχόμενο και για τις δράσεις αυτού του σχολείου. Καλή σχολική χρονιά, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, είναι επενδύστε στη γνώση, επενδύστε στη σχέση σας με τους συμμαθητές σας και στη σχέση σας με τους εκπαιδευτικούς σας. Βρίσκεστε σε ένα πρότυπο σχολείο, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας δίνεται. Ήδη είμαστε σε συνεννόηση με τον διευθυντή, τον καινούριο διευθυντή σας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας, κύριε διευθυντά, προκειμένου να διευθετηθούν τα δρομολόγια και να έχετε καλύτερη πρόσβαση εδώ στο σχολείο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή σήμερα στα σχολεία της γειτονικής μας Θεσσαλίας το κουδούνι δεν χτύπησε, εμείς ως περιφερειακή αρχή μαζεύουμε κάποια πράγματα, κάποια τρόφιμα και κάποια είδη πρώτης ανάγκης στο διοικητήριο στην Κοζάνη. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να τα μεταφέρετε, να τα προσκομίσετε εκεί, γιατί αύριο μια αποστολή φεύγει την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, το Βόλο και τη Λάρισα. Εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, καλή δύναμη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και θα σας κάνω μια παράκληση. Καθόλου τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς να ακούτε και να σέβεστε τους καθηγητές σας, έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να έχει απόδοση. Εύχομαι τη σχολική χρονιά αυτή που ξεκινάει το φθινόπωρο να φέρει την άνοιξη. Εκείνων των μαθητών οι οποίοι δεν είναι μαζί στα σχολεία, δεν είναι έπρακτα έτσι
στα σχολεία της Θεσσαλίας και νομίζω ότι θα δώσουμε και από εδώ, όπως τόνισε και ο κύριος Δήμαρχος, αυτήν την αναφορά μας. Εμείς δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να προσθέσουμε, το να φανούμε πέρα από σχολεία και εργαστήρια πολιτισμού και παιδείας, να φανούμε και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας που τόσο σημαντικά χρειάζονται οι συμμαθητές μας εκεί. Σας εύχομαι ολόψυχα λοιπόν και φέτος να είναι μια χρονιά κατακτήσεων δημιουργικών. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να τις καταφέρετε, παιδιά, και να ευχηθώ και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό. Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Το μυαλό και η καρδιά όλων μας είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και όσοι δοκιμάζεται από τις αρρωστικές πλημμύρες. Προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στη ζωή τους και στο φυσικό τους χώρο, που είναι το σχολείο. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους μαθητές και τις μαθήτριες από τη Ρόδο, τη Θράκη, την Αττική, που βρέθηκαν στη Δίνη Μεγάλων Πυρκαγιών. Σε όλους εσάς απευθύνομαι σήμερα με την ευχή να έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε καλή αρχή, ώστε η νέα χρονιά να είναι αποδοτική, δημιουργική και αποτελεσματική. Το σχολείο στις σύγχρονες οργανωμένες κοινωνίες κατέχει ένα κρίσιμο ρόλο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, στην οποία δέχεται ένα καταιγισμό μηνυμάτων, πληροφοριών και επιρροών. Έχει ρόλο να σας βοηθήσει να συγκροτήσετε τα σωστά νοήματα και να ερμηνεύετε με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο όλα τα θαυμαστά και περίπλοκα, αλλά συχνά και τραγικά που συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω μας. Εσάς, όλα τα θαυμάσια παιδιά που είστε εδώ και επιλέξατε αυτό το σχολείο. Καλή χρονιά σε όλους.